Σφυρίχτρα επιβίωση. Δες το επόμενο βίντεο και θα εξηγήσουμε στο τέλος ποια είναι η χρησιμότητά της. Είδες λοιπόν το βίντεο αυτό και είδες ότι οι διασώστες προσπάθησαν να συνεργαστούν ώστε όλοι μαζί να φωνάξουν και ταυτόχρονα όλοι μαζί να σταματήσουν να μιλάνε, να έχουν επικοινωνίες, να σταματήσουν τα μηχανήματά τους, να σταματήσουν τα πάντα γύρω τους και ο λόγος ήταν ένας, για να μπορέσουν να ακούσουν αν κάποιος φωνάζει μέσα από τα συντρίμια. Το δύσκολο πολλές φορές είναι ότι αν βρεθείς πολύ χαμηλά στα συντρίμια και είσαι ήδη και ταλαιπωρημένος, η φωνή που θα βγάζεις μπορεί να μην ακούγεται καν προς τα έξω. Πάμε τώρα να δούμε τη χρησιμότητα της σφυρίχτρας επιβίωσης. Θα κάνω εκπνοή στη σφυρίχτρα με δύο διαφορετικές συχνότητες. Η πρώτη με χαμηλή συχνότητα εκπνοής και η δεύτερη με υψηλή. Με χαμηλή εκπνοή. Ακούς ήδη έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Και θα κάνω και μία με υψηλή εκπνοή. Συνεχίζει ακόμα και μέσω σπίτι, παιδιά, να κάνει αντίλαλο. Μιλάμε για ένα ήχο που ξεπερνάει ακόμα και τα 100-120 δεσιμπέλ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα ακουστεί από τους πάντες και ταυτόχρονα μπορεί να ακουστεί και από τα σκυλιά διάσουσης και από μεγάλη απόσταση. Αυτή είναι η χρησιμότητά της.